Έχουμε Γιώργο Τσακίρη. Έχουμε και ένα μάτσο Λεβαδιακό. Είναι τη Δευτέρα. Τα πούμε Δευτέρα. Ναι. Λοιπόν, Γιώργο μου, καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνεις, Γιώργο. Ναι, καλημέρα. Λογικό είναι να δίνει ψηλά το 1-0 με το 0-1 γιατί δεν δέχεται γκολ ο Πάουκ. Το 0-1 δεν το βλέπω. Μην το λες. Ο Πάουκ δεν δέχεται γκολ. Και πώς δεν δέχεται στην Τούμπα. Στα τελευταία μάτς Μανιμάνι έχει φάει 4. Με τον Όφη 0-0 έφερε. Ωραία. Δεν έφαγε 2 τώρα από το Λεβαδιακό. 2 από το Λεβαδιακό. Και 2 ευκαιρίες ο Λεβαδιακός. Ναι, αλλά δεν έπαιζε ο Ίγκασον που είναι άλλη ομάδα. Αν δεν παίζει ο Ίγκασον. Και δεύτερο. Τεράστια παιχνίδια. Τεράστιο, δεν υπάρχει. Είναι ο καλύτερος αμυντικός που πρέπει να είναι. Είναι ο καλύτερος που πρέπει να είναι. Και δεν είναι μόνο. Είναι και μια συγκυρία παράξενη. Δεν είναι μόνο ότι είναι ο Ίγκασον. Είναι ότι ο Ίγκασον κάνει και τον Κουλιαράκη καλύτερο. Προφανές τα παιδιά. Εντάξει, είναι 19 χρόνια το παιδί. Λογικό είναι. Αυτό λέω. Δηλαδή άλλο να κατευθύνει ο Ίγκασον τον Κουλιαράκη και άλλο ο Κάργας. Ο Πάκ για να καταλάβει στο σερί αυτό που έχει τρέξει. Με μάτι ήταν πολύ κακό ο Ίντερνετ, βέβαια. Εντάξει. Θυμάμαι στη Φιλαδέλφια. Εντάξει, πετυχαίνουν τέτοια παιχνίδια. Λοιπόν, αλλά από το σερί που έχει ξεκινήσει ο Πάκ από την ΑΕΚ το 31 Οκτωβρίου μέχρι τώρα έχει δεχτεί ένα γκολ πλην του Λεβαδιακού. Ένα γκολ έχει σε όλη αυτή τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Ας τον γκολ που δέχτηκε στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο που φέρε 1-1. Όλα τα υπόλοιπα στο πρωτάθλημα ήταν καθαρά. Ζερό. Ναι. Είχε και πιο βατό πρόγραμμα μέχρι στιγμής πάντως. Τώρα θα έχει λίγο. Τώρα το Παναθηναϊκό είχε δηλαδή εκτός. Ναι. Πολύ σοβαρό να το πω έτσι. Είχε αυτά τα μάτια στην Αθήνα βέβαια που παραδοσιακά τον ζορίζουν. Δηλαδή πέρσι με τον Ιωνικό είχε χάσει. Με τον Ατρόμητο είχε χάσει. Φέτος έκανε χ με τον Ατρόμητο και στον Ιωνικό. Τέλος πάντων. Εντάξει, όλοι δυσκολευόμαστε. Όλοι κελάρουν. Αυτό βλέπω. Και αυτό θέλω να πω φιλιά. Γιατί στο Περιστέρι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τους έχουμε πει δύο μέρες τώρα. Δεν υπάρχει κάποιο νεότερο πρόβλημα ευτυχώς για την ΑΕΚ ό,τι αφορά τα πρόσωπα. Ο Ματέας Αλμέιδα δουλεύει κανονικότατα με όσους είχε και σήμερα ολοκληρώνει την προπόνηση και δεν είχε κανένα θέμα. Μόνο θυμίζω τον Μοχαμάντη και τον Πάολο Φερνάντες. Οι δύο που Πάολο Φερνάντες αναμένεται να μπει τις επόμενες μέρες έως τη Δευτέρα και να είναι διαθέσιμος για τον τέρμι του Ολυμπιακού την Πέμπτη. Και ο Μοχαμάντη, υπενθυμίζω, θα μπει στην διάρκεια του Φεβρουαρίου. Τώρα θα είναι 15 του μηνός, θα είναι λίγο πιο μετά, λίγο πιο πριν, θα το δούμε αυτό, έτσι. Σε ό,τι αφορά τώρα το κομμάτι αυτό, γι' αυτό αναφέρομαι και στο Μοχαμάντη, είναι και ένας προβληματισμός του coach, λέω Χατζησαφή, διότι έχει τραβήξει πολύ μεγάλο κουπί, όπως ξέρετε, και έχει μάτς μπροστά δύο συνεχόμενα, και αυτό με τον Ατρόμητο αλλά και με τον Ολυμπιακό. Δεν είναι παράλογο να σκέφτεται ο coach, ξέρεις, αν θα του δώσει κάποιες ανάσεις είτε τώρα είτε την Πέμπτη. Αυτό είναι ένα δίλημα για την ενδεκάδα. Διαφορετικά το μοναδικό θα ήταν ο Γκατσίνοβιτς, αν θα ξεκινήσει δηλαδή ή όχι, αυτό εννοώ. Και περιμένουμε να δούμε πού θα καταλήξει ο coach. Αν επιλέξει να ξεκουράσει λίγο το Χατζησαφή, να τον έχει έτοιμο για την Πέμπτη Κυριακή, δηλαδή με Ολυμπιακό και Λεβαδιακό που είναι και λίγο πιο light απαιτήσεων, να το πούμε έτσι, στο παιχνίδι της επόμενης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα του Λιβαδιά στη Νέα Φιλαδέλφεια, τότε θα δούμε ότι η Κυριακή στο Περιστέρι θα ξεκινάει αριστερά ο Σιντιμπέ. Το έχει ξανακάνει άλλωστε. Θυμίζω ότι και στο Αγρίνιο ξεκίνησε αριστερά και γενικότερα έχει παίξει 2-3 μάτσα αριστερό μπακ. Και θα πάει η ΑΕΚ με τον Θανασιάδη για τον Ρότα, για δεξιά εννοείται τον Ρότα, κεντρικό αμυντικό δίδυμο τον Μουκουντή με τον Βίντα, και στα χαφ έχουμε το δίλημα αν θα πάει με Γιόνσον, συγγνώμη, Σιμάνσκι, και δεξιά δηλαδή άμπραβα τα αριστερά Πινέδα και Αραούχο με Λιβάη Γκαρσία, ή αυτό που έχει και σκεφτεί και έχει δείξει και προχθές στην προπόνηση που είπαμε, να φέρει τον Πινέδα πάλι στα χαφ δίπλα στον Γιόνσον και να πάει αριστερά τον Γκατσίνοβιτς. Περιμένουμε να δούμε τι θα καταλήξει να αποφασίσει ο coach. Δεν είναι τρελό οτιδήποτε να επιλέξει, δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε ή σαν ποδοσφαιρική σκέψη δεν το έχουμε δει και δεν είναι στέκει, απόλυτα στέκει και τα δύο να τα κάνει. Απλά έχει ενδιαφέρον να δούμε, διότι αν και εφόσον επιλέξει να ξεκινήσει ο Γκατσίνοβιτς και να βάλει τον Πινέδα στα χάφα, να πει ότι ξέρεις, είναι και λίγο πιο επιθετική η ομάδα, να το πω έτσι. Ένα κλικ πιο, ένα μήνυμα πιο πάμε να νικήσουμε από νωρίς, από αρχή, και όχι να διαχειριστούμε και να ξέρεις και στην εξέλιξη του παιχνιδιού να το πάρουμε. Αυτό καταλαβαίνω εγώ αν το επιλέξει έτσι ο coach. Επαναλαμβάνω, πρέπει να ξεχνάμε βέβαια στο πίσω μας μυαλό μας ότι είναι και την πρώτη εβδομάδα που η ΑΕΚ έχει να διαχειριστεί δύο παιχνίδια υψηλών απαιτήσεων, έτσι. Ναι. Και ο Παναθηναϊκός ήταν, αλλά εννοώ ότι ο αντίπαλος, ο Ολυμπιακός, δεν το συζητάμε, έχει πολύ μεγαλύτερο
πολύ μεγαλύτερη δουλειά για τον προπονητή, για τους παίκτες, για να διαχειριστούν την αναμέτρηση και αυτή. Εκεί δεν θέλεις να χάσεις το πρώτο μάτς που θα χάσεις κάποια στιγμή στην ΟΠΑΠ Αρένα από τον Ολυμπιακό. Καλά, και ψυχολογικά. Εννοείται, ναι, 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 δεν το καν. Καλά, πρέπει να το κερδίσει γιατί έχει πόσο καιρό τώρα. Δεν ξέρω. Θέλει να κερδίσει λοιπόν για τον λόγο τη ΑΕ. Είναι πολύ ωραία. Είναι μια ευκαιρία για την ΑΕ. Εντάξει, η ΑΕ ήταν τεράστια ευκαιρία στο Καρασκάκη για μένα εκεί που ήταν πολύ καλύτερη. Θα μπορούσα να πάρει το μάτσο αυτό. Τώρα όμω πρέπει να το. Είναι μάλλον πλήρω και όλα τα μάτια που έρχονται. Δηλαδή στο Καρασκάκη μπορούσε να κάνει την κέρδη. Θυμάστε, το λέγαμε κιόλα, δεν θα είναι καταστροφικό το χ. Από εδώ και πέρα τι παίζει με τον Ολυμπιακό. Ναι. Και ειδικά αυτά τα τρία που έχει στην έδρα της, στη σειρά που θα παίξει. Είναι παγίδα, είναι παγίδα στο Περιστέρι το ότι ακολουθεί το μάτς με τον Ολυμπιακό. Βέβαια. Εντάξει, το ξέραμε όμως. Νομίζω ότι είχαν όλο το χρόνο το διαχειριστούν οι άνθρωποι της ΑΕΚ και ο Πάγκος εννοώ. Ξέρεις, μερικές φορές υπάρχουν πράγματα που γίνονται, κάποια πράγματα που δεν γίνονται. Δηλαδή, αν όλοι έχουν το μυαλό τους τώρα στο μάτς που ακολουθεί, τι θα κάνεις. Σωστό, δεν πρέπει να το δουλέψει. Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι σε αυτό μπορεί να βοηθήσει πολύ την ΑΕΚ και τον coach πάρα πολύ. Οι αναμετρήσεις με τον Πάσο και με τον Ιωνικό. Δηλαδή με σχέση αυτούς το οποίο κόμμα θυμάστε ότι για να, στο ένα χάσαμε και στο άλλο δεν κερδίσαμε γιατί δεν ήμασταν στο μάτς. Ιστήρια δεν πρέπει να πάμε για το Περιστέρι, έτσι. Όχι, δεν έδωσε ιστήρια. Ο Ατρόμητος δεν δίνει πάντα, έτσι, για να μην... Δεν δείξει κανένα. Ναι, μπράβο, να μην θεωρηθεί ότι πετάω σπότα. Δεν δίνει πουθενά και η αστυνομία δεν συνηγορεί ποτέ φέτος στο Περιστέρι. Εντάξει, είναι και πιο... Πού να το πω, πιο μασιβέδρα ας πούμε, από άλλες εντός λεκανοπεδίου να το πω. Γι' αυτό και το σκέφτονται για την ασφάλεια. Μάλιστα. Αυτά. Έγινε. Καλή συνέχεια. Έγινε, ναι.